Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι στη συνοικία της Νέας Σμύρνης. 200 Ρωμά κινήθηκαν εναντίον των κλιμακίων του ΕΟΔΗ που πήγαν εκεί και των δημοσιογράφων. Αντιδρούν να μεταφερθούν 35 κρούσματα που υπάρχουν εκεί σε ιατρικό κέντρο. Αμφισβητούν τα αποτελέσματα. Η Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, τι γίνεται εκεί πάνω? Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω ότι πριν από λίγο η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο μπροστά στα μάτια των αστυνομικών. Δημοσιογράφος γρονθοκοπήθηκε από ομάδα, μικρή ομάδα Ρωμά. Λίγο πριν μας έκαναν εκπρόσωποι τους δηλώσεις για τον λόγο για τον οποίο αντιδρών. Παρουσίασαν τεστ ελέγχους που διενεργήθηκαν στα ίδια άτομα τα οποία βγήκαν θετικά στον κορονοϊό, στα 35 αυτά κρούσματα που ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ. Παρουσίασαν λοιπόν τα αποτελέσματα ελέγχων που διενεργήθηκαν σήμερα το πρωί και τα οποία αποδείκνυαν ότι ήταν αρνητικοί. Αμφισβητώντας λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία όπως λένε σκοπό έχουν να στιγματίσουν τον οικισμό τους, προσπάθησαν και εμπόδισαν τελικά τόσο τη μεταφορά των 35 ατόμων που όπως σας είπαμε βγήκαν θετικά σύμφωνα με τους ελέγχους που έγιναν από τον ΕΟΔΗ προκειμένου να μεταφερθούν στο ιατρικό κέντρο αρρωγή, ενώ εμπόδισαν και τη συνέχιση των ελέγχων από κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ. Και τι γίνεται τώρα, για πες μας, τι θα γίνει τώρα? Αυτή τη στιγμή αποκλείεται να γίνει οτιδήποτε άλλο, τουλάχιστον σήμερα. Εκεί που νομίζαμε έστω πριν από λίγη ώρα ότι είχαν ησυχάσει τα πράγματα, μας κάλεσαν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των Ρωμά προκειμένου να κάνουν δηλώσεις και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους, και όταν έκλεισαν οι κάμερες κάποιοι από αυτούς επιτέθηκαν στο συνάδελφο. Στο σημείο βρίσκονται περιπολικά της αστυνομίας αυτή την ώρα, καθώς υποχρεούνται για την τήρηση και την εφαρμογή των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί χθες βράδυ και αποφασίστηκαν από την πολιτεία και προβλέπουν την απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί, την υποχρεωτική χρήση μάσκας, μάλιστα, την απαγόρευση των συναθρήσεων άνω των 10 ατόμων. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό, γιατί θα γίνει τελικά. Είναι ένα ερώτημα για όλους. Πρέπει να μεταφερθούν. Αν είναι θετική στο ιό, πρέπει να μεταφερθούν. Τώρα τι λένε, θα πρέπει να το αποδείξουν κιόλας. Θα είμαστε σε επαφή. Μην ευχαριστώ.